Στα τέλη του Ιανουαρίου του 2022 κυκλοφορεί στη Γαλλία ένα βιβλίο ανώνυμου συγγραφέα που προκαλεί σκάνδαλο. Η γαλλική αντιτρομοκρατική υπηρεσία φαίνεται να διέρευσε στον τύπο στοιχεία για την ταυτότητα των συγγραφέων. Κατόπιν ξεκίνησε μια εκστρατεία δυσφήμισης του βιβλίου χωρίς καν να έχει διαβαστεί. Ο υπεύθυνος των εκδόσεων ΣΕΙ, ενός από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της Γαλλίας, δέχτηκε, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, πόλεμο με μειωτικά σχόλια, συκοφαντίες κτλ. Για την επιλογή του. Όμως αυτό δεν ανέκοψε την εκδοτική επιτυχία του βιβλίου. Ακολούθησε ένας θεαματικός μονόλογος που προσπάθησε να το αποδώσει όλο αυτό σε κατοικείο για να εξορκίσει κάπως την κατάρα. Κατηγορήθηκε λοιπόν η αόρατη επιτροπή για τη συγγραφή του. Το γεγονός προκάλεσε τη δημόσια παρέμβαση της αόρατης επιτροπής και ακολούθησε η απολαυστική συντριβή των επικριτών της, αλλά και μια εξαιρετική υπεράσπιση του Μανιφέστου Συνωμοσίας. Το Μανιφέστο Συνωμοσίας. Οι εκδόσεις των συναδέλφων, μετάφραση Μανώλης Ξανθός. Έχουμε και παλιότερα διαβάσει κείμενα από βιβλία που έχουν εκδοθεί. Τα προηγούμενα τρία βιβλία της αόρατης επιτροπής εκδόθηκαν στη χώρα μας από τις εκδόσεις Οπορτούνα. Το 2018 ήταν το Τώρα, το 2019 η Εξέγερση που έρχεται και το 2021 Στους φίλους μου. Τότε τη μετάφραση είχε κάνει η Μυρτώ Ράις. Είναι ένα βιβλίο, θα σας πω τώρα, 388 σελίδων, χωρίζεται σε 11 κεφάλαια και θα ξεκινήσω διαβάζοντάς σας. Πριν από αυτό θα σας διαβάσω το σημείωμα των εκδοτών πριν το σημείωμα του εκδότη. Γράφουν λοιπόν οι εκδόσεις των συναδέλφων. Το κείμενο δύσκολο, οι χρόνοι εξαιρετικά πιεσμένοι. Οι εκδόσεις των συναδέλφων ευχαριστούν θερμά τον Μανώλη Ξανθό για τη μετάφραση και την Κατερίνα Κορώνη για την επιμέλεια. Έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ευχαριστούμε ακόμα τους Ελένη Καλογιάννη, Χρήστο Μαχαίρα και Ηρακλή Ρενιέρη για τις πολύτιμες συμβουλές τους. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τον Νίκο Χαραλαμπόπουλο για τη συνολική υποστήριξή του στην έκδοση αυτού του βιβλίου. Φίλοι μου, εμείς θεωρούμε πολύ σημαντικό να αναφέρουμε πάντα τα ονόματα, δηλαδή τους ανθρώπους που πλαισιώνουν, στηρίζουν και έχουν εργαστεί για το κάθε τι. Είτε αυτό είναι βιβλίο, είτε είναι μουσική, είτε οτιδήποτε. Και γυρνάω τώρα κάποιες σελίδες και σας διαβάζω από τον πρόλογο της αόρατης επιτροπής το τελευταίο κομμάτι. Λένε, η διαφωνία μας με τους υπερασπιστές της καθεστικής τάξης δεν συνίσταται στην ερμηνεία του κόσμου, αλλά στον ίδιο τον κόσμο. Δεν θέλουμε έναν κόσμο που τον ετοιμάζουν για το ικρίωμα σε τελική ανάλυση. Ας κρατήσουν τα ικρίωματα για τον εαυτό τους. Δεν είναι ζήτημα απόψεων. Είναι ζήτημα ασυμβατότητας. Δεν γράφουμε για να πείσουμε. Είναι πολύ αργά για κάτι τέτοιο. Γράφουμε με σκοπό να εξοπλίσουμε το στρατόπεδό μας για έναν πόλεμο που διεξάγεται ενάντια στα σώματά μας, βάζοντας στο στόχαστρο τις ψυχές μας. Έναν πόλεμο ο οποίος σίγουρα δεν φέρνει αντιμέτωπη την ανθρωπότητα με έναν ιό όπως το επιθυμεί η δραματουργία του θεάματος. Έχουμε επομένως καθήκον να καταστήσουμε την αλήθεια εύχρηστη σαν όπλο κατά του συμβουλή του Μπρέχτ. Έχουμε ξεμπερδέψει με τις αποδείξεις, τις υποσημειώσεις, το αργό μονοπάτι από την υπόθεση στο συμπέρασμα. Περιοριζόμαστε στα όπλα και στα πυρομαχικά. Η επακόλουθη συνωμοσιολογία που δεν εξυπηρετεί ως διάνθισμα ανικανότητας καταλήγει στην αναγκαιότητα για συνωμοσία, καθώς αυτό με το οποίο βρισκόμαστε αντιμέτωποι μοιάζει αποφασισμένο να μας συντρίψει. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στον εαυτό μας να εκφέρει γνώμη για το πώς κανείς βιώνει την ελευθερία του σε τέτοιες εποχές.
Θα περιοριστούμε να ανατινάξουμε τα πλέον ογκώδη νοητικά στεγανά. Δεν παριστάνουμε ότι ένα βιβλίο αρκεί για να μας γλιτώσει από την απάθεια, αλλά θυμόμαστε επίσης ότι ορισμένα καλά βιβλία που συναντήσαμε στο δρόμο μας μας έσωσαν από την υποτέλεια. Τα τελευταία 2 χρόνια ήταν δύσκολα. Ήταν δύσκολα για κάθε ευαίσθητο άνθρωπο, κάθε άνθρωπο με αίσθηση της λογικής. Τα πάντα έμοιαζαν να έχουν συμβεί για να μας οδηγήσουν στην τρέλα. Χρειάστηκαν ορισμένες αραγείς φιλίες για να μπορέσουμε να μοιραστούμε αυτά που ζούσαμε και αυτά που σκεφτόμασταν, την παραλυτική έκπληξη και την εξέγερσή μας. Υπομείναμε αυτά τα χρόνια μαζί, μέρα με την ημέρα. Εύλογα ακολούθησε η έρευνα. Αυτό το βιβλίο είναι ανώνυμου συγγραφέα, γιατί δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει στο ενεξελίξει κίνημα της κοινωνικής απόσχησης. Συνοδεύει αυτό που έρχεται σε 6 μήνες, ένα χρόνο ή σε 10. Θα ήταν ύποπτο και θα φανέρωνε απερισκεψία να φέρει ένα όνομα ή και περισσότερα, ή να εξυπηρετεί κάποιες φιλοδοξίες. Η διαφορά ανάμεσα σε μία αληθινή σκέψη και σε ένα ψέμα συνίσταται στο γεγονός ότι το ψέμα είναι που λογικά απαιτεί έναν σκεπτόμενο, όχι η αληθινή σκέψη. Οι μόνες σκέψεις στις οποίες ο σκεπτόμενος είναι απολύτως απαραίτητος είναι οι ψευδείς. Το βιβλίο δεν είναι εγχειρίδιο χρήσης για το πώς θα ζήσει ο άνθρωπος στη ζωή του και σε καμία περίπτωση δεν είναι λυσάρι. Το βιβλίο, τα βιβλία είναι μικρά θερμοκήπια όπου εκεί καλλιεργείται η γνώση, η συναισθηματική μας αντίληψη, η φαντασία και η δυνατότητα να ανοίξει μια κουβέντα. Τώρα αυτή η κουβέντα θα γίνει με τον εαυτό μας, θα είμαστε τυχεροί να γίνει με άλλους ανθρώπους, ακόμα καλύτερα. Και απόψε κρατάω στα χέρια μου το μανιφέστο συνωμοσίας, οι εκδόσεις των συναδέλφων, μετάφραση Μανώλης Ξανθός, Αόρατη Επιτροπή. Είναι γραμμένο και κυκλοφόρησε το 2022, τώρα τη χρονιά που διανύουμε. Αναφέρεται και κουβεντιάζει για αυτή την κατάσταση που όλοι ζήσαμε με αφορμή τον κορονοϊό, το θέμα της πανδημίας, του εγκλεισμού και των ασκήσεων υπακοής. Είναι ένα βιβλίο που αποτελείται από 11 κεφάλαια, 388 σελίδων, και ανοίγω το πρώτο κεφάλαιο και σας διαβάζω. Επρόκειτο για παγκόσμιο πραξικόπημα. Μια διαβολεμένη επίθεση από παντού, κεραυνοβόλα, πλευρική. Μια επίθεση με ντρόν στην παγκόσμια κατάσταση κάτω από τον μεσημβρινό ήλιο, ενώ οι καλοί γήινοι ετοιμάζονταν να καθίσουν στο τραπέζι. Η ευνίδια ανακοίνωση για μια νέα κατάσταση πραγμάτων που υπέβοσκε χολή, μα έτοιμη να έρθει στο προσκήνιο. Ο μισός πληθυσμός της γης έγκλειστος, μια ακαριαία αναστολή όλων των συνηθιών, όλων των βεβαιοτήτων, όλης της ζωής. Έπειτα, ένας βομβαρδισμός, ένα τέλειωτο χαλί από βόμβες, ψυχολογικές, σημασιολογικές, πληροφορικές και πληροφοριακές. Ο οποίος έκτοτε δεν έχει πάψει. Η επικοινωνία είχε από πάντα πολεμικό χαρακτήρα. Γεννήθηκε σε πλαίσιο πολέμου και πάντοτε εξυπηρετούσε μόνο αυτόν, ειδικά σε καιρό ειρήνης. Η αλήθεια της δεν εδράζεται σε αυτό που μεταδίδει, αλλά στις επιχειρήσεις που φέρνει εις πέρας και οι οποίες είναι τόσο ορατές όσο και ένα μυστικό σε κινηθέα. Τόσο το χειρότερο για αυτούς που δεν βλέπουν τίποτα. Ένας κόσμος που μέσα από μυθιστορήματα, τηλεοπτικές σειρές, τηλεοπτικά παιχνίδια και εγχειρίδια άσκησης στην υπεροχή ανακηρύσσει σε αξίες,
τη διπροσωπεία και τα θέλγητρα της εξαπάτησης. Αυτός ο κόσμος είναι που θέλει να τον παίρνουμε της μετρητής. Κάτι τέτοιο μοιάζει παράλογο. Μα το παράλογο συντηρείται μόνο με τον τρόμο. Έχουμε να κάνουμε με εκφοβισμό που είναι πλέον αδιάλειπτος. Βεβαίως ο τρόμος έχει ένα κύρος. Τον τυλίγει μια άβρα εξουσίας που υπνοτίζει. Η κοινωνική ιεραρχία εδράζεται στη μάγευση. Βασίζεται κατά συνέπεια στον ανεπαίσθητο ακροτηριασμό. Για να βασιλεύει η μάγευση πρέπει να άρχει η τύφλωση. Ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν θα ήταν υποφερτό σε αυτόν τον κόσμο αν τον βιώναμε και τον βλέπαμε με τα μάτια του Κάφκα. Εισαγωγικά. Ζούμε όλοι σαν δεσπότες. Αυτό μας καθιστά ζητιάνους. Η αγωνία του θανάτου είναι μονάχα το αποτέλεσμα μιας ανολοκλήρωτης ζωής. Είναι η έκφραση μιας προδοσίας. Αυτές οι μεγάλες πολιτικές συναντήσεις είναι επίπεδου καφενείου. Οι άνθρωποι μιλούν πολύ και πολύ δυνατά, αποκαλύπτοντας όσο το δυνατόν λιγότερα. Πρόκειται για εκοφαντική σιγή. Το μόνο πράγμα εκεί μέσα που είναι αληθινό και ενδιαφέρον είναι οι υποθέσεις που διεκπεραιώνονται παρασκηνιακά, για τις οποίες κανείς δεν λέει λέξη. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Έκτοτε ένας αιώνας καταστροφών έχει καταδείξει επαρκώς πόσο δίκιο είχε ο Κάφκα σε όλα και ήταν σχεδόν ο μόνος. Είναι άκρως σημαντικό ο καθένας μας να εμποδίζει την πρόσβαση σε αυτό που σε πείσμα όλων αισθάνεται. Και θα ήταν καλό να στηρίζουμε ένας τον άλλον σε αυτή την αξιέπαινη ροπή. Αυτή που δεν απαγορεύει διόλου σε κάποιον να διάγει τον βίο του σε συνάρτηση με τις φήμες που διαρρέουν από το κολλασμένο υπόγειο. Στο τέλος, ο ακροτηριασμός δεν εμπόδισε ποτέ κανέναν να έχει αίσθηση του μέλους φάντασμα. Η άρχουσα τάξη συνιστά περισσότερο από ποτέ. Μια κλίκα ακροτηριασμένων, μια κλίκα στοχευμένη, δομική, αυθόρμητη, οικουμενική. Ένας μιλιταντισμός του ακροτηριασμού ρέει εμφανώς από τον πιο υποχθόνιο επιστήμονα δεδομένων μέχρι τον Elon Musk. Σαν να έπρεπε πάση θυσία να διασπείρουν το κακό που τους κατοικεί. Ένα κακό που έρχεται από μακριά και του οποίου τη δίσως μια ανάσα αισθανθήκαμε το 1933, όταν η Chicago World's Fair, η παγκόσμια έκθεση του Σικάγου με τίτλο «A Century of Progress», ένας αιώνας προόδου, υιοθετούσε το σλόγγαν «Η επιστήμη ανακαλύπτει, η βιομηχανία εφαρμόζει, ο άνθρωπος συμμορφώνεται». Η λυσαλέα παρόρμηση να αποδοπατηθεί κάθε ευαισθησία μοιάζει να είναι η μυστική κινητήρια δύναμη της τρέχουσας τεχνολογικής επιτάχυνσης. Από αυτή πηγάζουν η εσχροκέρδεια και η επιθυμία για έλεγχο. Ως επίρρωση αυτού αξίζει να ακούσουμε τον Λιν Τσουνγιού, τον Κινέζο θεωρητικό του συστήματος κοινωνικής πίστοσης Σίσαμε. Λέει, αν διαθέτατε το σύστημα κοινωνικής πίστοσης, δεν θα είχατε κίτρινα γυλαίκα. Αξίζει να ακούσουμε τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ ή τον Γιουβάλ Χαράρι ή τον Μπιλ Γκέιτς. Μέσω αυτών οι κλακαδόροι των μέσων μαζικής ενημέρωσης δοξάζουν το κοινωνικό πρόταγμα της δυσμορφίας,
Τους αποκαλούμε διάνοιες, οραματιστές, παράτολμους, αλλά πρωτίστως ευφυείς. Η επιτυχία τους το επιβεβαιώνει. Όχι όμως, είναι απλώς πονήροι. Στο βάθος, όλη τους επιτυχία έγκυται στο ότι η πονηριά τους εκλαμβάνεται ως εξυπνάδα. Έχουν βαλθεί να βελτιώσουν τον άνθρωπο, διότι τον αντιλαμβάνονται ως ακροτηριασμένο και σκοπεύουν να καταστήσουν αυτόν τον ακροτηριασμό οριστικό. Αναλαμβάνουν δράση επειδή νομίζουν ότι το ελάττωμά τους περνά απαρατήρητο και προκειμένου να το μετατρέψουν σε εξουσία. Το κενό που έχουν στην καρδιά τους καθιστά ακόρεστους. Τίποτα δεν τους κάνει να νιώθουν πραγματικά ζωντανοί. Εξού και η αιμονή τους να ρυθμίζουν τις ζωές των άλλων. Είναι ανασφαλείς overachievers, υπερεπιτυχημένοι που όμως δεν έχουν ιδέα τι τους συμβαίνει, με το ένα να αποτελεί συνέπεια του άλλου. Εξάλλου, στην ιδιωτική του ζωή το παραδέχονται. Με αυτή την έννοια, η πονηριά τους έχει αναπτυχθεί σε συνάρτηση με το έλλειμμά τους. Όλη τους η αιμονή με τον εγκέφαλο, τη γνώση και τους νευρώνες δεν καταφέρνει τίποτα. Η νοημοσύνη έχει την έδρα της στην καρδιά. Αυτό ήταν ανέκαθεν γνωστό. Η νοημοσύνη περνάει από το κεφάλι, όπως περνάει και από την κοιλιά, αλλά κατοικεί στην καρδιά. Επειδή η καρδιά είναι η έδρα της συμμετοχής στον κόσμο, της τάσης μας να αλληλεπιδρούμε μαζί του. Η λύσα τους να καταστρέψουν τον κόσμο με το πρόσχημα της εκβάθρων αναδόμησής του προέρχεται από εκεί. Ο ακροτηριασμός τους εντοπίζεται στην καρδιά. Δεν τους αρκεί να μονοπολούν όλο τον πλούτο. Απεχθάνονται και την ανεμελιά εκείνων που έχουν καταλυστέψει. Η μνησή κακία τους προς τους φτωχούς είναι ανεξάντλητη. Το ότι οι φτωχοί τολμούν ακόμη να ζουν, να ανταμώνουν και δει να γλεντούν, τους χαλά τα σχέδια κυριαρχίας του κόσμου. Δεν αρκεί που περιβάλλονται από προσωπικό ασφαλείας. Η πιθανότητα να καταρρεύσει το οικοδόμημά τους τους προκαλεί πανικό, και τότε πώς θα φυλαχτούν από τους φυλακές τους? Τα όνειρά τους δεν είναι παρά μία μακριά σειρά worst case scenarios. Ζουν με τον τρόμο των εγκλημάτων τους. Δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ το κακό που μας έκαναν. Για να εξορκίσουν τα κρίματά τους, πολλαπλασιάζουν τα project Data for Good και τις συναντήσεις κορυφής Teach for Good. Θέλουν να πιστεύουν ότι είναι εκεί για να κάνουν το καλό και για τα καλά οι δύστυχοι. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, δεν θα είχαν καμιά ανάγκη να το προβάλλουν. Θα ήταν απλώς γνωστό. Σε αυτό το σημείο θα ήταν εξωφρενικό να αναρωτηθούμε αν συνωμοτούν εκείνοι που ανήκουν στο 1% του πληθυσμού, που κατέχουν το 48% του παγκόσμιου πλούτου, που φοιτούν στα ίδια σχολεία, που συχνάζουν στα ίδια μέρη και συναναστρέφονται τους ίδιους ανθρώπους, που διαβάζουν τις ίδιες εφημερίδες, ενδίδουν στις ίδιες τάσεις, μοιράζονται την ίδια διαλεκτική και το ίδιο αίσθημα κληρονομικής ανωτερότητας. Προφανώς αναπνέουν και τον ίδιο αέρα. Προφανώς και συνωμοτούν. Δεν χρειάζεται καν να μηχανοραφήσουν. Εισαγωγικά. Ειλικρινά, νομίζουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα τόσο δυνητικά εκρηκτικό όσο μια κοινωνία στην οποία οι ψυχοτικοί κυριαρχούν, καθορίζουν τις αξίες, ελέγχουν τα μέσα επικοινωνίας,
θα μας ξανακάνουν τρόφιμους νοσοκομείου. Και αυτό το τελευταίο που διαβάσαμε, το εντός εισαγωγικών, είναι από το βιβλίο του Φίλιπ Ντικ, «Οι φυλές του Αλφάνου Φεγγαριού». Διαβάζουμε από το βιβλίο «Μανιφέστο Συνωμοσίας», μετάφραση Μανώλης Ξανθός, η εκδόση των συναδέλφων. Διαβάσαμε λιγάκι από ένα κεφάλαιο στην αρχή και τώρα πάω προς το τέλος του βιβλίου. Και όχι προς το τέλος, θα σας διαβάσω κάτι από το τελευταίο κεφάλαιο. Είναι ολοφάνερο ότι το βιβλίο γράφτηκε έχοντας υλικό για έρευνα και έκφραση και αναζήτηση την κατάσταση της πανδημίας. Ξεκινώ λοιπόν. Στο Παρίσι, το δεύτερο Σάββατο των διαδηλώσεων των κίτρινων γυλαίκων, είμαστε συγκεντρωμένοι χαμηλά στη λεωφόρο Σανζελιζέ. Θέλουμε να βαδίσουμε προς το Μέγαρο Ελιζέ προφανώς. Μια κινητή αστυνομική μονάδα μας σταματά. Το πλήθος τραγουδά την Μασαλιώτιδα, απευθύνεται στους κρανοφόρους, τους λέει απλοϊκά: «Άντε παιδιά, ελάτε μαζί μας, αφήστε μας να περάσουμε, αλλάξτε στρατόπεδο, είμαστε στην ίδια πλευρά». Βεβαίως πρόκειται για παιδιάστικη αυταπάτη, στην οποία απαντά ένας καταιγισμός από δακρυγόνα. Διαλυόμαστε, κάποιοι ξερνούν, όλοι κλαίνε. Ένα τέταρτο αργότερα, μόλις το τοξικό νέφος έχει διαλυθεί, το ίδιο πλήθος συγκεντρώνεται και πάλι μπροστά στους αστυνομικούς. Μια δεύτερη Μασαλιώτιδα ηχεί, μόνο που αυτή λέει: «Με το αίμα σας θα ποτίσουμε τα αυλάκια μας, βρωμόσκυλα, θα σας φάμε ζωντανούς». Και ένα ανεπαίσθητο ρήγμα χωρίζει τους δύο ύμνους. Αυτό που άλλαξε είναι το ύφος. Η Μασαλιώτιδα δεν είναι απαραίτητος η Μασαλιώτιδα, όπως ένα Μπέλα Τσάο δεν είναι απαραίτητος ένα Μπέλα Τσάο. Ακόμη και ένας μηχανικός ορυχείων δεν είναι απαραίτητος ένας μηχανικός ορυχείων, διότι τίποτα δεν είναι ίδιο παντού. Αν στην αρχή της αντίστασης ήμασταν παγιδευμένοι σε προσδιορισμούς όπως καθολικός ή προτεστάντης, κομμουνιστής ή αναρχικός, Γάλλος ή Αρμένης, δημοκράτης ή μοναρχικός, εργάτης ή πανεπιστημιακός, δεν θα τολμούσαμε τίποτα. Στην πραγματικότητα, οι εύθραυστοι φραγμοί του εγώ καταραίουν όταν τα επικίνδυνα εγχειρήματα αναλαμβάνονται από κοινού. Στην πράξη, στη δοκιμασία είναι που μαθαίνουμε με ποιον και ποια μπορούμε να συνταχθούμε και ποιος πια πρέπει να απομακρυνθεί. Το παν είναι να μην αφήσεις έναν Ντεγκόλ να εισβάλλει λαθρέα, παριστάνοντας ότι εκπροσωπεί την ολότητα της συνωμοσίας. Η εποχή μας είναι ιδιαιτέρως πλούσια σε τέτοιους αδρανείς λιποτάκτες, οι οποίοι εγκαθίστανται μέχρι και στον πυρήνα του αντίπαλου μηχανισμού. Τίποτα δεν μπορεί πια να δαμαστεί. Υπάρχουν παντού ενδυνάμει Σνόουντεν, όμως οι κρυμμένοι δίκαιοι δεν φορούν διακριτικά. Πρέπει να πάρει κανείς το ρίσκο να του συναντήσει, να απογοητευτεί ή να γοητευτεί. Δεν έχει νόημα να αντιπαρατίθενται οι μακοί με τους μαράνος. Νοερά λιποτάκτες υπάρχουν παντού. Το παν είναι να σπάσει ο κοινωνικός πάγος, να τεθούν οι συνθήκες δυνατότητας της διαψυχικής επικοινωνίας, να καταφέρουμε να οργανώσουμε τη συνάντηση, με άλλα λόγια. Κι έτσι, να εξυφάνουμε ένα συνωμοτικό σχέδιο που θα επεκτείνεται, θα διακλαδίζεται, θα γίνεται πολύπλοκο, θα βαθαίνει. Να αντισταθούμε πρωτίστως
στην τάση να περιοριστούμε σε μία ομάδα, σε μία οντότητα που με τη σειρά της γίνεται αντιληπτή απ' έξω. Οι ομάδες εξυπηρετούν μόνο για να προδίδουν αυτό για το οποίο συγκροτήθηκαν. Μακί λοιπόν, στα ύψη, στις όμορφες συναντήσεις, στη μέθοδο, στην επιμονή και στη σύνεση, στους σίγουρους συμμάχους, σε μια κατάσταση ταυτόχρονα διάχυτη και συγκεντρωμένη, στις τολμηρές επιθέσεις ενάντια σε λογικούς στόχους και στη βεβαιότητα ότι είμαστε η ζωή, επιτέλους νικηφόρα.